Στην καταγραφή των όρημων ή υποορίμανση έργων ανά Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να διαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προχωρά άμεσα ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Μετά την συνάντηση με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάτρα το περασμένο Σάββατο και το αίτημα που υπευλήθη από τον κύριο Χρυσοχοίδη για εντοπισμό και επιτάχυνση όλων των όρημων έργων του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ που χρήζουν άμεσης προώθησης και είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν, ο κύριος Κατσιφάρας και οι αντιπεριφερειάρχες καλούν τους δημάρχους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συναντήσεις εργασίας, ώστε από κοινού να συμφωνηθούν τα έργα που θα περιληφθούν στην πρόταση προς το Υπουργείο. Η πρώτη συνάντηση εργασίας θα γίνει την προσεχή Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου, στον Πύργο με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Χαράλαμπου Καφύρα. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσος Αποστολόπουλος, στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και υπηρεσιακοί παράγοντες. Αντίστοιχη συνάντηση θα συγκληθεί την Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου, με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Τελοκαρνανίας, ενώ αντίστοιχη επίσης προγραμματίζεται και με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Στόχος της Αρετής Περιφέρειας είναι μέσα στο συντομότερο δυνατόν χρόνο να καταρτιστεί η πρόταση που έχει ζητήσει ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και να αξιοποιηθεί η ευκαιρία της άμεσης προώθησης και υλοποίησης όρημων αναπτυξιακών έργων στην περιοχή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε χρόνο ή πόρους και για τον λόγο αυτό οφείλουμε να κινηθούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, τόνισε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε ότι οι κατευθύνσεις που δόθηκαν από τον κύριο Χρυσοχοίδη και ο στόχος διπλασιασμού των πόρων που θα απορροφηθούν από το ΕΣΠΑ μέσα στο 2011 δημιουργούν νέες συνθήκες και νέες δυνατότητες ώστε έργα πνοής που επί χρόνια λίμναζαν να πάρουν την οδό της υλοποίησης.